Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Περαιτέρω βελτίωση του καιρού και άνοδο της θερμοκρασίας θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού μας. Πάμε να δούμε από τα δυτικά, την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και την Ηλία, να δούμε ότι οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει γενικότερα τόσο οι μέγιστες όσο και οι ελάχιστες. Φαίνεται να φτάνουμε τους 17 και τους 18 βαθμούς, λίγες τοπικές αραιές νεφώσεις χωρίς κάτι το ιδιαίτερο και οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί σε όλα τα πελάγη, 2 έως 3, ενώ μετά το μεσημέρι θα ενισχυθούν φτάνοντας τα 4 και τα 5 μπορφόρ πρόσκαιρα. Νοτιότερα, στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και τα Κύθυρα, ελάχιστες 1 με 2 βαθμούς πάνω το 0, γύρω στους 19 οι μέγιστες. Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι γενικά βορειοδυτικοί, ενισχυμένοι στα νότια, φτάνοντας και τα 6 μποφόρ. Βορειότερα, στην Αρκαδία και την Αργολίδα, μόνο στην Αρκαδία φαίνεται να έχουμε αρνητικές θερμοκρασίες το πρωί γύρω στους μείον 3, φαίνεται επίσης στην Αργολίδα να φτάνουμε και τους 20 βαθμούς τοπικά. Ηλιοφάνεια αρκετή, οι άνεμοι γενικότερα μεταβλητοί, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Ανεβαίνοντας στην Κορινθία, καθώς και στα παράλια της Νότιας Θερέας, φαίνεται ότι και εδώ έχουμε 20 μέγιστες θερμοκρασίες, ηλιοφάνεια παντού και λίγες τοπικές αραιές νεφώσεις κυρίως το πρωί, οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί τόσο στον Κορινθιακό όσο και στον Σαρονικό μέχρι 3 μποφόρ το πολύ. Δυτικότερα, στην Αχαΐα, καθώς και στα παράλια της Νότιας Ετωλακαρνανίας, μείον 2 φαίνεται να έχουμε στα ορεινά της Αχαΐας, 18 με 19 οι μέγιστες. Τοπικές νεφώσεις αυξημένες το πρωί κυρίως στη μεριά της Ετωλακαρνανίας, αραιότερες νεφώσεις στη μεριά της Αχαΐας και αρκετή ηλιοφάνεια στα κεντρικά και ανατολικά τμήματά της. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί, τόσο στον Πατραϊκό όσο και στον Κορινθιακό, όπου φαίνεται μετά το μεσημέρι από την περιοχή του Ρίου και ανατολικότερα, δηλαδή στο Δυτικό Κορινθιακό, να φτάνουμε τοπικά και τα 6 μποφόρ. Συνοψίζοντας, να πούμε ότι η θερμοκρασία θα είναι τουλάχιστον 5 έως 6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, καθώς επίσης ότι η ανομβρία συνεχίζεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.